Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις και guest σχολιασμοί από τον Κερατούκλη. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Και όπως σας έχουμε ενημερώσει από την έναρξη εκπομπής, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον προπονητή της ομάδας του Ρεθυμνιακού, τον Νίκο Καρδάκη. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Ποια φορά είναι αυτή που έχει έρθει ο coach εδώ? Έχει έρθει πολλές φορές και Τετάρτη, Πέμπτη. Σιγά. Πέντε χρόνια έχουμε την εκπομπή. Έχει έρθει όλες τις χρονιές. Ναι, μια φορά το χρόνο οπωσδήποτε. Σίγουρα, σίγουρα. Οπότε Πέμπτη. Πάμε να περάσει. Και το καλό είναι πως. Πάμε να περάσει το Γιαννόπουλο. Το καλό είναι πως κάθε χρόνο και καλύτερα. Ναι, αλλά νομίζω. Πρόσεξε και κάθε χρόνο με την ίδια ομάδα. Είναι ο μοναδικός. Όχι με την ίδια ομάδα. Γιατί? Νομίζω έχει έρθει και με το Γεράνι. Ναι. Α, ναι. Πού πήγε? Συγγνώμη, είδες που τα θυμάμαι. Τέσσερα χρόνια πίσω. Τέσσερα χρόνια ιστορικό. Όχι. Ούτε θυμάμαι. Ναι, είναι φίλε. Έξι χρόνια. Έχει κάνει πολλά χρόνια, αλλά είχε πάει. Έξι χρόνια νομίζω με ένα διάστημα στο Γεράνι. Δεν έχει έρθει με το Γεράνι. Έχει έρθει. Δεν έχει έρθει με το Γεράνι. Θα το ψάξω πάλι. Θα το ψάξω και το βρίσκω. Έχει έρθει σίγουρα. Εγώ το θυμάμαι εγώ. Οπότε τελείωσε. Λοιπόν, ευχαριστούμε Νίκο για ακόμη μια φορά που είσαι κοντά μας. Και νομίζω ότι τη φετινή χρονιά πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό και για σένα και γενικότερα θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, όπως είναι αυτό το πρωτάθλημα, ας το πούμε γάμα εθνικής όπως ονομάζεται, για κάποιους παλιό περιφερειακό πρωτάθλημα με μόνο κριτικές ομάδες φέτος, έτσι όπως εξελίχθηκε ο όμιλος ο κριτικός. Δύο λόγια θα ήθελα για αρχή για το παιχνίδι που πέρασε, να μιλήσουμε για την αναμέτρηση αυτή με τον Ατσαλένιο που έγινε χθες και στη συνέχεια να το πιάσουμε από την αρχή και να μιλήσουμε γενικότερα για την ομάδα του Ρεθυμνιακού και για την προσπάθεια που κάνει τη φετινή χρονιά. Που να πούμε ότι η ομάδα του Ρεθυμνιακού πήρε η ίδια την απόφαση να συμμετέχει στο πρωτάθλημα αυτό της ΓΑΜΑ Εθνικής. Λοιπόν, για το παιχνίδι λοιπόν εχθές, μάλλον για όλα τα παιχνίδια θα πω, είναι ότι δεν υπάρχει ένα εύκολο παιχνίδι, ένα μέτριο παιχνίδι ή απλά ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Όλες οι ομάδες, κάθε αγωνιστική, πραγματικά δεν ξέρεις ότι, με τι αποτέλεσμα θα γυρίσεις και ευτυχώς για το πρωτάθλημα ότι πάνω κάτω αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον στο ξεκίνημά του όλες οι ομάδες είναι δυνατές και δεν έχουν μεγάλη απόσταση. Εκτός 2-3 ομάδες που θα ξεφύγουν πραγματικά, οι υπόλοιπες θα παλεύουμε με νύχια και με δόντια για να είμαστε πιο πάνω από την τελευταία θέση. Ναι. Γενικότερα για την ομάδα του ΠΟΑ, νομίζω ότι την είδατε πρώτη φορά τη φετινή χρονιά. Δεν είχατε ούτε αντιμετωπίσει σε φιλικά ούτε τίποτα. Όχι, δεν την είχαμε αντιμετωπίσει. Μια ομάδα ιστορική σε αυτές τις κατηγορίες και με ένα ρόστερ έμπειρο πάντα και με νέους παίκτες όπως τη βλέπουμε καμιά φορά. Ναι, ο Ατσαλένιος έχει μια ομάδα η οποία είναι 12-13 παιδιά οι οποίοι είναι έμπειροι και με πάρα πολλές ικανότητες ατομικές. Από εκεί πέρα έχουν αποφασίσει αυτοί ότι για να έχουν ένα χαμηλό budget σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να έχουν και 4-5 πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες εισαγωγικά, όχι 15-16-17 χρόνια. Ναι. Αλλά τέλος πάντων κάποια παιδιά που θα είναι από το Ηράκλειο και θα συμπληρώνουν το roster. Παιδιά με. Προσχόμενα για το μέλλον. Δεν είναι η ομάδα του παρελθόντος, αλλά είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δύσκολη να την αντιμετωπίσει. Ιδιαίτερα εκεί. Όσον αφορά την αναμέτρηση συγκεκριμένη με τη δική σας ομάδα, προηγήθηκε η ομάδα του Ρεθυμνιακού. Είδαμε ότι έχασε και άλλες ευκαιρίες. Πώς ήταν για σας αυτό το αποτέλεσμα? Ικανοποιημένος? Πίστευες ότι μπορούσε να κερδίσει κάτι περισσότερο η ομάδα του Ρεθυμνιακού? Μέχρι τώρα σε όλα τα παιχνίδια υπάρχει αίσθηση της ικανοποίησης από την αγωνιστική συμπεριφορά των παιδιών. Εμείς για να πάμε να αντιμετωπίσουμε κάθε ομάδα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ διαβασμένοι. Το ίδιο είχαμε κάνει με τον Ατσαλένιο. Δεν έχουμε πάει σε ένα παιχνίδι και να
να μας εκπλήξουν από κάτι. Και έτσι αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι με τον Ατσαλένιο προχτές. Αντί να μας εκπλήξει εμάς ο Ατσαλένιος με κάποια κίνηση, έγινε το αντίθετο ακριβώς. Δεν περίμενε την αγωνιστική εικόνα που είχαμε. Δεν περίμενε ότι θα παίζαμε ένα παιχνίδι κατοχής και υπομονής και κυριαρχίας. Και μέχρι να προσαρμοστεί στις αγωνιστικές συνθήκες τις δικές μας, καταφέραμε και είχαμε προηγηθεί, είχαμε χάσει και ευκαιρίες νωρίτερα. Όπως ήταν αναμενόμενο βέβαια, πιέσανε, ανεβάσαν στροφές, έχουν ικανότητες, έχουν παίκτες με αξία, προσπαθήσανε και κάποια στιγμή το παιχνίδι είχε μια άγρια ομορφιά. Νομίζω όμως θεωρείται πολύ θετικό ο βαθμός που παίρνεις σε αυτές τις έδρες. Εννοείται, πολύ δύσκολα θα πάρουν βαθμούς εκεί πέρα ομάδες. Χωρίς να σημαίνει ότι θα παίρνει και ο Ατσαλένιος εύκολα βαθμούς στην έδρα του από κάποιες άλλες ή εκτός έδρας. Πραγματικά οι διαφορές των ομάδων και όπως έχει φανεί τώρα εκτός τον Ηρόδοτο που έχει ιδιαιτερότητες το γήπεδό του λόγω των διαστάσεων και το τι είναι φυσικό, δύσκολα θα ξεχωρίσεις ποια ομάδα παίζει εντός ή παίζει εκτός. Και να το δούμε λίγο από την αρχή, αυτό που είπα και πριν. Η ομάδα του Ρεθμιακού την περσινή χρονιά κατέληξε δεύτερη στη βαθμολογία και η παρουσία της ήταν θεωρητικά για την πρώτη κατηγορία τοπικού ρεθύμου το καλοκαίρι. Στη συνέχεια είδαμε αλλαγές για τον κριτικό όμιλο και νομίζω ότι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σας και στο δικό σου και της διοίκησης υπήρχε η πρόταση αυτή το να ανέβετε κατηγορία και να παίξετε στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Θα ήθελα λίγο αυτό το δεκαήμερο των αποφάσεων να μας πεις πώς έγινε και τι έγινε, έτσι ώστε η ομάδα να αποφασίσει και η διοίκηση αλλά και εσύ εννοείται σαν προπονητής, γιατί δεν είναι το ίδιο το χτίσιμο μιας ομάδας πρώτης κατηγορίας με τη ΓΑΜΑ Εθνική, και στη συνέχεια να μου σχολιάσεις και λίγο το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, μιας και εννοείται πως έχεις αγωνιστεί και σε ΓΑΜΑ και σε περιφερειακό, και όπως θέλω να το πούνε ξαναλέω, σε αυτά τα πρωταθλήματα, και θα ήθελα το σχόλιο σου αν είναι, αν μοιάζει μάλλον με τα παλιά πρωταθλήματα αυτό που βλέπουμε τη φετινή χρονιά, γιατί είναι και ένα πρωτάθλημα μόλις 9 ομάδων και δυστυχώς δεν προλαβαίνεις πραγματικά να πάρεις ανάσα, δηλαδή δεν προλαβαίνεις να χάσεις ένα μήνα ή δύο μήνες, θα σου στοιχίσει στη συνέχεια. Λοιπόν, ας τα πάρω από την αρχή. Ναι. Η απόφαση στο να παίξουν σε αυτό τον όμιλο ήταν πάρα πολύ δύσκολη, διότι οι απαιτήσεις ήταν διαφορετικές. Λοιπόν, μέχρι και την τελευταία στιγμή, τελευταία μέρα, το τελευταίο βράδυ, ενώ ξέραμε ότι θα μας ζητηθεί να ανέβουμε κατηγορία, και το τελευταίο βράδυ δεν ήμασταν σίγουροι αν τι θα επιλέξουμε. Το βράδυ της 6, νομίζω, Αυγούστου, 7 έπρεπε να αποφασίσουμε. Ναι. Χωρίς να θυμάμαι τώρα. Περίοδο. Ναι. Λοιπόν, το τελευταίο βράδυ ήμασταν ακόμα, ήμασταν ναι ή όχι, ναι ή όχι, ναι ή όχι. Το θέμα βέβαια ήταν οι απαιτήσεις του πρωταθλήματος, ήταν το οικονομικό, ήταν αν θα το υποστηρίξει η πόλη. Δεν είναι εύκολα να... Να βρεις ρόστερ, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Είναι και αυτή την περίοδο. Ναι, είναι όλα... Έχουν βαθμό δυσκολίας. Από την άλλη, θέλαμε και σαν ομάδα, επειδή είχαμε κάνει μια... Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μια σταθερή παρουσία στο πρωταγωνιστική, στο τοπικό πρωτάθλημα. Και εμένα, δηλαδή, στην αρχή αυτό ήταν η άποψή μου, ότι να μείνουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να ανέβουμε του χρόνου, που του χρόνου το πρωτάθλημα θα είναι μέσα σε εισαγωγικά πιο εύκολο. Και θα είναι και πιο φθηνό. Ναι. Άλλο να παίξεις ένα πρωτάθλημα με 9 ομάδες, πέφτει μία, αλλά καμία ομάδα δεν θέλει να είναι η τελευταία. Σωστά. Και αποδεικνύεται ακόμα και τώρα ότι οι ομάδες κάνουν μεταγραφές. Ο Άγιος Νικόλαος έχει ένα μπάτζετ. Να μην αναφέρω ομάδες. Είπα να ξεκινήσω από εκεί, να τερματίσω μέχρι τα Χανιά. Δεν θα το κάνω, τα αλλάζω. Καμία ομάδα δεν θέλει να είναι τελευταία. Οι ομάδες έχουν τα ρόστερ τους και τα μπάζετ τους είναι υψηλά και μεγάλα για να μην είναι αυτή η ομάδα η τελευταία, γιατί το θεωρούν υποτιμητικό. Δεν ξέρουμε αν θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτούς τους ρυθμούς.
και δεν θέλαμε και να είμαστε μια ομάδα η οποία θα ανέβουμε και θα είμαστε ο εύκολος στόχος. Ναι. Και ήταν ένας προβληματισμός μεγάλος. Από την άλλη, γιατί παλεύεις τόσα χρόνια? Γιατί να μην ζεις το όνειρο που λέμε. Γιατί, που λέμε, ναι, δηλαδή θες να έχεις μια εξέλιξη ποδοσφαιρική, μια εξέλιξη αγωνιστική. Είσαι στο Ρέθυμνο, το έχεις δει το Ρέθυμνο, το έχεις ξαναδεί το Ρέθυμνο. Ναι, σου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Και σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις το βήμα το παραπάνω. Και επειδή λοιπόν το έχω ζήσει το παραπάνω βήμα, και όσο καιρό ήμουνα, δηλαδή και στα 11 χρόνια που ήταν το περιφερειακό, ήμουνα εκεί, ποτέ δεν σκέφτηκα να γυρίσω στο τοπικό να παίξω αυτά τα 11 χρόνια. Ναι. Γιατί δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση η διαδικασία. Δεν έχει καμία σχέση το. Οι ομάδες που συναντάς, που δεν συναναστρέφεις συνέχεια με τους ίδιους ανθρώπους, που αγωνίζεσαι με άλλες ομάδες από άλλους νομούς, που είναι κάνεις, άλλο πράγμα, είναι άλλο. Κάνεις φίλους, κάνεις νέες επαφές με κόσμο. Εκείνο που μπορούμε να πούμε και αυτό που φωνάζαμε τόσο καιρό και από εδώ την εκπομπή, φωνάζαμε. Λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι ναι, βγαίνει η Επισκοπή, βγαίνει το Πέραμα, βγαίνουν τα Ζωνιανά. Δεν είχαμε μια ομάδα μέσα στο Ρέθυμνο. Να πούμε ότι θα πάμε να δούμε ένα αγώνα γάμα εθνικής στη Σοχώρα, ας πούμε. Λοιπόν, έπρεπε να πάμε στην Επισκοπή, έπρεπε να πάμε στο Πέραμα. Να σου πω και κάτι όμως. Δεν ξέρω κι αν αξίζει να έχει μια ομάδα. Είναι, αυτό είναι το επόμενο που θέλω να πω. Mm. Ότι αυτό που φωνάζουμε 5 χρόνια αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και λέμε ότι θέλουμε μια ομάδα να τη στηρίξουμε όλοι, να πάμε όλοι πάνω σε αυτήν την ομάδα, να πούμε να την ανεβάσουμε, να την ξανανεβάσουμε. Όχι ότι δεν είμαστε με την Επισκοπή, δεν είμαστε με την Ζωνιά ή δεν είμαστε με το Πέραμα. Αλλά η μετακίνηση του κόσμου να πάει να δει ένα αγώνα εκεί πέρα, τον θέλαμε μέσα στο Ρέθυμνο. Αυτή τη στιγμή εγώ είδα ένα ντέρμπι ρεθυμνιώτικο, ρεθυμνιακός Επισκοπή, με πόσα, 150, 200 άτομα, νομίζω στην κερκίδα. Νομίζω ήταν 170 τα εισιτήρια, 180. Ακριβώς. Είδα πάρα πολύ κόσμο απ' έξω, έτσι, γύρω-γύρω στα γνωστά σημεία. Αλλά πάλι, εκεί τώρα δεν βοηθάνε και οι καταστάσεις. Δηλαδή έχεις τη Σοχώρα, έχεις ένα γήπεδο με μια κερκίδα αλφα όταν έπαιζε και ο Αστέρας ακόμα στην Γάμα και στο Περιφερειακό. Τώρα στέλνεις τον κόσμο απέναντι, στον ήλιο, γιατί εντάξει βάλατε ένα σκέπαστρο, ναι, αλλά το σκέπαστρο δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει μπει αυτό το συγκεκριμένο σκέπαστρο. Δεν ξέρω ποιανού πρωτοβουλία ήταν να φύγουν τα κάγκελα που ήταν τρομερή πρωτοβουλία, έτσι, και να μπουν τα plexiglass που ήδη έχουν μπει. Αλλά πού θα πάει να βάλει τον κόσμο να κάτσει? Πώς θα δει ένα αγώνα ποδοσφαιρικό? Πρέπει να κάθεσαι όρθιος. Με αποτέλεσμα, ναι, μεν τώρα έχουμε την ομάδα, δεν έχουμε τις εγκαταστάσεις. Εντάξει. Έχουμε την ομάδα. Τη μία θα μας φταίει οι εγκαταστάσεις, την άλλη θα μας φταίει η απόσταση, την άλλη θα μας φταίει ο καιρός. Δεν είναι έτσι. Έχεις μια ομάδα, οφείλεις να τη στηρίξεις. Την ήθελες. Δηλαδή, κουβέντιαζες στον δρόμο και αυτό που εισέπρατες είναι ότι πρέπει να το κάνετε. Πρέπει να βγείτε. Ναι, να βγούμε. Θα μας βοηθήσετε. Λοιπόν, και να σας πω κάτι τώρα. Ήταν το mini soccer που έχετε μετά και κουβέντα με τα παιδιά και που θα πάτε σε μια άλλη διαδικασία. 4.000 κόσμος εντός και 3.000 κόσμος εκτός. Και στριμωγνόντουσαν και σπροχνόντουσαν να μπουν. Δηλαδή αυτός ο 7.000 κόσμος, αν αφαιρέσουμε τους 1.000 που ήταν οι ξένοι, που ήταν οι αποστολές. Βγάλε άλλους 1.000 που είναι, πες, γυναίκες, παιδιά που πήγανε μόνο και μόνο για το τζέρτζελο. Ναι. Οι άλλοι πού είναι? Η ίδια διαδικασία που ζήσανε εκεί μπορούν να προσφέρουν τις ίδιες συνθήκες για μια ομάδα εδώ πέρα, της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δεν σου λέω για το τοπικό. Αλλά στη ΓΑΜΑ Εθνικής μπορούν να προσφέρουν κάποια έγκλη με την παρουσία τους. Νίκο, ξέρεις, τα λέμε κάθε χρόνο και πραγματικά μερικές φορές θέλουμε να τα πούμε για τους εαυτούς μας πιο πολύ και για το... Ξέρεις ότι ο αθλητισμός τώρα να το έχει ζήσει πραγματικά είναι τόσο κατηγορηματικός. Τόσο θα πάω να δω την μπάλα επειδή είναι ο συγκεκριμένος. Δεν θα πάω να δω την μπάλα επειδή είναι ο συγκεκριμένος. Δηλαδή το βλέπεις και τώρα στο Ρεθμιακό, ότι επιλέγουν κάποιοι να δουν το Ρεθμιακό γιατί έχουν τους λόγους τους. Όχι να πάω να δουν ένα παιχνίδι ΓΑΜΑ Εθνικής και να δουν ένα πρωτάθλημα ΓΑΜΑ Εθνικής και μια ρεθμιώτικη ομάδα και να στηρίξουν. Θα πάω γιατί έτσι θα πάω. Είναι για να πάω για να σχολιάσω αύριο. Ή να πάω να κατηγορήσω. Δυστυχώς το Ρέθυμνο, έτσι ήταν και στο μπάσκετ μια εποχή,
μέχρι που άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα και ήρθε ένας μεγαλομέτοχος και είπε θα γίνουν αυτά τα πράγματα γιατί εγώ δαπανώ κάποια χρήματα. Έτσι λοιπόν είναι και αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο. Όπως και υπήρχε πολύ παλιά που ήταν ένας μεγαλομέτοχος και έφερε όλο τον κόσμο στο γήπεδο γιατί γινόταν ό,τι ήθελε αυτός. Νομίζω ότι στο Ρέθινο δεν θα στηριχτεί η ομάδα, αποδεικνύεται περίτρανα αυτή τη στιγμή, επειδή κάποιοι πάνε να δουν έναν αγώνα με κάποια συσταγωγικά συμφέροντα, με κάποια... για κάποιους λόγους. Δεν θα πάνε να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα επειδή θέλουν να δουν ποδόσφαιρο. Κοίταξε να κάτι. Που αυτό είναι λάθος, αυτό θα σας εξηγήσω. Το λέω με την αρνητική πλευρά. Καταλαβαίνω ακριβώς πώς το λες. Δηλαδή να θέλουμε να έχουμε μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική για να χαρούμε αν θα πέσει. Ναι, δηλαδή είναι τραγικό αυτό έτσι. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Είναι τραγικό. Αυτό είναι. Αυτό είναι λοιπόν, αυτό, να θέλουμε μια ομάδα που να προσπαθήσουμε να την. Να έχει κάποιο το ντόπιο στοιχείο και να μην την υποστηρίζουμε γιατί θα πούνε. Καραδάκης προπονητής. Εγώ θα σου πω και συγγνώμη που σε διακόπτω. Θα παίζει ο Χ παίκτης. Εννοείται. Εγώ ήρθα το παιχνίδι το Σίνκα. Εγώ ήρθα με το παιχνίδι το Σίνκα γιατί κατάφερα να έρθω και χάρηκα τόσο πολύ που είδα κάποιους ποδοσφαιριστές και παράγοντες, α το πούμε, αλλά περισσότερους ποδοσφαιριστές από την πρώτη κατηγορία του Πικούρε θύμουν από άλλες ομάδες, από το Πέραμα μέχρι δεν ξέρω τι. Και φώναζαν και υποστήριζαν την ομάδα του Ρεθνιακού. Το χάρηκα πάρα πολύ. Και με αυτούς έχω αντιμετωπίσει και εγώ, έχω παίξει όλους αντίπαλους. Και είναι το θετικό, δηλαδή να παίζεις, να στηρίζεις μια ομάδα αρεθιμιώτικη στη ΓΑΜΑ Εθνική που παίζει με άλλες πόλεις, με άλλες ομάδες. Και μαζεύτηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές που παίζουν ποδόσφαιρο και χαίρονται. Και αυτό, μόνο οι ποδοσφαιριστές που δεν παίζουν την ίδια στιγμή να έρθουν στο γήπεδο, ήρθαν 200-300 άτομα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ανάγκη το έχει η ομάδα αυτό. Να έρθει κόσμο στο γήπεδο. Να δημιουργήσει ένα παλμό, να δημιουργήσει τις συνθήκες να αποκτήσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία παραπάνω. Ψυχολογία είναι πάρα ψυχολογία. Πολύ σημαντική. Να θες να δώσεις λίγο παραπάνω. Τα παιχνίδια ενδεικνύονται γι' αυτό. Ο Ρεθυμνιακός είναι ανταγωνιστικός για να έρθει κάποιος να δει καλό ποδόσφαιρο. Ας αφήσουν λοιπόν στην άκρη ποιος είναι προπονητής, ποιοι αγωνίζονται και ας έρθουν στο ότι είναι μια ομάδα του Ρεθύμνου και ότι είναι μια ομάδα στα πόδια τους. Ναι. Δεν θέλουμε 3.000 κόσμο εμείς. Μπορούν να έρθουν 500. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε και τζάμπα. Γιατί ακούω διάφορα. Εντάξει, δεν γίνεται. Είναι ακριβό το 5 ευρώ για να κάτσω στον ήλιο. Κάθε, συγγνώμη. Δηλαδή τι να. Δηλαδή, άμα μπει. Είναι 2 ώρε 900 για τι εγκαταστάσει. Πάμε ξανά. Ναι, αλλά να μπει δωρεάν για να κρυφτεί ο ήλιος. Όχι, δωρεάν δεν θα μπεις. Επειδή έχω ακούσει, εγώ θα πληρώσω. Ναι, εντάξει. Για να δω αυτόν. Ο άλλος θα πει, μα εγώ θα πληρώσω για να δω το παιδί μου. Εγώ θα πληρώσω για να τα πάρει ο πρόεδρος. Εγώ θα πληρώσω για να δω. Έχουν μάθει όλοι στο. Θέλεις όμως να το δεις, δεν θες όμως να το πληρώσεις. Και πρόσεξε, για ένα αντίτιμο 5 ευρώ. Δεν είναι σωστό αυτό, εννοείται να το λέμε. Και επειδή τα έχω ακούσει, και συγγνώμη τώρα γιατί. Το διαρκείας λέει 50 ευρώ ακριβό. 50 ευρώ δια 15 μάτς, γιατί είναι 14 θα είναι τα παιχνίδια του ομίλου, της κατηγορίας. Και βάλε και ένα κύπελο πάνω κάτω, 15 παιχνίδια δια 50, σου βγαίνει 3 ευρώ, 3,5 ευρώ. Δεν κάθομαι το να κάνω. 16 είναι τα. Όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι τώρα φυσιολογικό το παιχνίδι. Μα δεν μπορεί και μια ομάδα, γιατί δεν κατάλαβα. Τα έσοδα της ομάδας από μεγάλες κατηγορίες από ποια είναι, από τα εισιτήρια θα είναι ή από οτιδήποτε παντού, άλλο. Δεν έχεις πάει, δεν πάει να δεις ακαδημίες. Σίγουρα θα δεις ένα αγώνα, αν θες πας, αν θες μην πας. Ο Ρεθνιακός δεν ευθύνεται για τις εγκαταστάσεις του Αστέρας. Σίγουρα όμως, όσον αφορά για να κλείσουμε το θέμα εγκαταστάσεων, πρέπει να γίνει κάτι. Αυτό, έτσι, εγώ 100% και σε κακό καιρό και σε ήλιο. Πρέπει να γίνει κάτι. Παρεξηγηθώ, δεν αλλά από την άλλη, οι ομάδες, γιατί έχουν κάνει ένα κοινό μέτωπο Αστέρας με το Ρεθυμνιακό και πιέζουν για να γίνουν κάποια πράγματα. Δεν περνάει άλλο από το χέρι του να κάνουν όχι, κάτι. Το ξέρω, μα το ξέρω. Δηλαδή αυτό είναι θέμα και τώρα. Αυτά που έχουν γίνει είναι από πιέσεις. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο όμως. Δηλαδή όσο αφορά το πόσο το θέλουν οι ομάδες. Γιατί κινούνται στον ίδιο άξονα. Ναι. Γιατί είναι ο Ρεθυμνιακός, είναι ο Αστέρας. Και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι τα κορίτσια. Που είναι εθνική κατηγορία και μπαίνει σε άλλη διαδικασία. Δεν μπορεί να κάτι. Θέλει βοήθεια το πράγμα. Ναι. Και αποδεικνύεται γιατί κάποια στιγμή έκανε ένα σχόλιο ο Φώτης Μανουσάκης για το γήπεδο. Ότι μια εβδομάδα σε 10 μέρες φτιάξανε για εδώ κάτι εγκαταστάσεις για να χαίρεται ο άλλος να έρθει και να ξαναέρθει. Σωστό. Λοιπόν, δεν γίνεται εμείς να μην μπορούμε να φτιάξουμε κάτι ποτυπώδη που να
μπορεί να εξυπηρετήσει 100, 200, 300 ανθρώπους. Και μιλάμε για κοστολογικά, δηλαδή το να γίνει μια κερκίδα της προκοπής, έστω πίσω από κάποια από τα δύο τέρματα. Δεν μιλάμε για κάποιο μα δεν είναι μόνο αυτό. Και αυτοί που είναι τώρα, άμα τη σηκώσουν. Πρέπει να είναι μεγάλο γραφειοκρατικά. Μεγάλο γνωρίζω. Παράδειγμα αυτό που έγινε τώρα προθέσει με το Μινισόκα, παιδιά. Δεν μέσα σε δύο μέρες σηκώσαν ένα τέτοιο πράγμα. Δεν, έτσι. Δεν υπάρχει τώρα. Να σου πω κάτι. Χωρίς σκέπαστρο ήταν. Στον ήλιο καθόταν με το παιχνίδι με την Εθνική προχτές 3.000 κόσμος. Εντάξει, είναι άλλη εμπειρία μου, γι' αυτό το κάνουν. Εγώ συμφωνώ. Εγώ σου λέω ότι πρέπει να το δουν και αυτό, αλλά απ' την άλλη ξαναλέω, όσον αφορά ότι για ποιους λόγους, και εγώ τη μέρα που ήρθα με το ΣΥΝΚΑ, αν θυμάσαι, έκανε τρελή ζέστη. Έκατσα όμως και το είδα. Οκ. Okay. Δεν θα πω κάτι. Ήθελα και πήγα και είδα ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Εντάξει, και εμείς ποντάρουμε στο να έχει συννεφιά. Μα δεν για να έρθει ο κόσμος. Μα δεν μπορούμε τώρα να βολεύουμε τα καιρικά φαινόμενα. Μέτριο καιρό, όχι συννεφιά. Μην έχει και κρύο, μην έχει και δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι να λειτουργεί σωστά από άλλους φορείς. Εγώ θέλω για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, συγγνώμη. Το θέμα κερκίδα σε κόσμο. Και θέλω να το πω και το εννοώ. Έχουμε ανάγκη τον κόσμο στο γήπεδο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαστε μια ομάδα η οποία ερχόμαστε τελευταίοι στην κατηγορία. Ερχόμαστε με προβληματισμό αν θα είναι το βήμα σωστό, γιατί κουβαλάμε και μια ιστορία και ένα όνομα που δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα πρωτάθλημα και να παίζουμε. Θα γίνει ο σάκος του μπόκ. Ναι, δεν το θέλουμε αυτό. Και έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια σε αυτό. Το box, αυτό το συζητήσαμε και με τον Νίκο προχθές. Δεν είσαι σε καμία τιμή. Έχουμε κάνει όμως μεγάλη προσπάθεια, αλλά θέλουμε και τη στήριξη. Θέλουμε κόσμο. Θέλουμε να έρθει κόσμος να χειροκροτήσει την προσπάθεια των παιδιών. Δεν έχει σημασία ποιος είναι προπονητής, ποιος είναι πρόεδρος, ποιος είναι ο παίκτης που αγωνίζεται. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι. Είναι ο Ρεθυμνιακός, είναι μια ομάδα της πόλης. Μπορεί του χρόνου να είναι και ο Ρεθυμνιακός και άλλη μια ομάδα συγχρόνως μαζί. Το εύχομαι. Μακάρι του χρόνου να είναι ο Ρεθυμνιακός και άλλες δύο ομάδες μαζί. Εννοείται. Δεν να είναι... αλλάξει όλη τη σκέψη ποδοσφαιρική. Θέλουμε υποστήριξη. Και δείχνει ο κόσμος, συγγνώμη Βασίλη, δείχνει ο κόσμος ότι το έχει ανάγκη, ότι το θέλει. Δεν ξέρω ποιο είναι το κίνητρο. Εμείς δεν μπορούμε να προσφέρουμε εθνόσημα κερκίδες ψηλές για να βλέπεις το γήπεδο χαμηλά, ούτε selfie μόδα και ελάς. Δεν μπορούμε να το προσφέρουμε αυτό. Μπορούμε να προσφέρουμε άλλα πράγματα τα οποία για τα επίπεδα του νομού είναι εξίσου σημαντικά. Ναι. Okay. Κλείνοντας λοιπόν για αυτό το θέμα, θα ήθελα να σε ρωτήσω σε όλη αυτή τη διάρκεια, μέχρι αυτή τη χρονική στιγμή, πώς έχουν πάει τα πράγματα για τον Ρεθυμνιακό και για τον Νίκο Καραδά, για αν αυτό που ήθελες, αν έχει γίνει συνεργασία με τη διοίκηση όσον αφορά το ρόστερ. Όπως είπες και εσύ, επειδή επιλέχθηκε τελευταία στιγμή σχεδόν, αν η ομάδα βρεθεί στο ποτάλι της Καμπανεθνικής, πώς ξεκίνησε για σένα όλη αυτή η διαδικασία, το να ψάξεις παίκτες, να βρεις παίκτες, και αν έχεις φτάσει σε ένα καλό βαθμό εκεί που ήθελες, και πώς είναι η ομάδα μετά τις πρώτες αγωνιστικές. Μου είπες και πριν ότι είναι θετικό το πρόσημο για την αγωνιστικότητα που δείχνει η ομάδα. Γενικότερα πώς είναι το φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και συνέχεια βέβαια να μιλήσουμε για το επόμενο παιχνίδι που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, η χρονική στιγμή που πάρθηκε η απόφαση δυστυχώς ήταν τέτοια που όλες οι ομάδες είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους του τοπικού και είχαν κλείσει τους παίκτες που θέλανε. Δεν μπορούσε κανείς ποδοσφαιριστής να περιμένει μέχρι 7, 8, 10 Αυγούστου να επιλέξει αν θα πάει σε μια ομάδα τοπικού ή θα μείνει στην αναμονή να περιμένει αν θα ανέβει ο Ρεθυμνιακός στη ΓΑΜΑ. Και κάποιες συζητήσεις που είχαμε κάνει με κάποιους ποδοσφαιριστές που τώρα αγωνίζονται στο τοπικό ήταν διαθετημένοι να έρθουν αν θα είμαστε ΓΑΜΑ, αλλά για το τοπικό η συμφωνία που είχαν κάνει με την ομάδα, επειδή ήταν πέρυσι και είχαν καλή συνεργασία, δεν προσφερόταν τέλος πάντων. Άρα ο χρόνος που χάθηκε μέχρι να πάρθει η απόφαση ήταν σημαντικός. Στο να επιλέξουμε ακόμα να έχουμε 2-3 παίκτες, 4 από την πόλη. Που υπάρχει ικανότητα, υπάρχει το ταλέντο και σίγουρα θα μας βοηθούσαν. Και σίγουρα θα ήταν λίγο πιο οικονομικά. Σε σχέση με να πάρεις κάποιο που ξέρουν. Σίγουρα. Ναι. Ωστόσο όμως υπάρχουν επιλογές από ξένες, ας το πούμε έτσι. Επιλογές υπάρχουν πάρα πολλές. Το θέμα είναι και. Την παιχτάρα μου. Που σου έλεγα πριν, που πήρες τώρα. Το Χασάν. Ναι. Τον Αλχασάν. Το Αλχασάν. Ναι. Τόσο να ξέρετε, μια μέρα παίξει μπάλα. Λοιπόν, συμπάθειά μου έτσι. Επίσης, το μεγάλο πρόβλημα
ήταν ο καταρτισμός του τεχνικού team. Δηλαδή ξεκινήσαμε χωρίς προπονητή τερματοφυλάκων, χωρίς γυμναστή, χωρίς συνεργάτη. Προχωρήσαμε έτσι. Γυμναστή δεν έχουμε βρει. Που είναι σημαντικό νομίζω. Σημαντικό. Ένα από τα πιο σημαντικά. Εντάξει, επειδή έχω ασχοληθεί λίγο παραπάνω γιατί μου αρέσει, μπορώ και το. Νομίζω είναι καλό και για σένα. Δηλαδή θα έχεις περισσότερο χρόνο, θα το δουλεύεις διαφορετικά. Αν... τώρα. Η διαδικασία είναι διαφορετική όμως. Ναι. Ο καθένας πρέπει να έχει ένα ρόλο. Ακριβώς. Εντάξει. Και ο ρόλος του γυμναστή στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να μην του φέρω ίσα ίσα με τον προπονητή, ναι, αλλά τώρα, είναι εξίσου, εξίσου σημαντική. Εδώ ομάδες λοιπόν, του τοπικού και έχουν γυμναστεί. Εντάξει. Έτσι. Επειδή δεν έχουν όμως, δεν ξέρουν και πού βαδίζουν. Γιατί είπαμε, ο προπονητής δεν είναι υποχρεωμένος. Εμείς αναγκαζόμαστε, οι προπονητές του τοπικού. Αναγκαζόμαστε να, να βρούμε πια. Να μάλλον, λύσεις, ναι, ναι, να εξελίξουμε λίγο τις γνώσεις μας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι όμως δουλειά μας. Να. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε γυμναστεί. Προπονητή των τερματοφυλάκων είχαμε μεγάλο πρόβλημα και έχουμε κάνει τώρα με τον Γιάννη τον Πακόπουλο μια εξωτερική συνεργασία να μας εξυπηρετήσει σε αυτό το κομμάτι. Συνεργάτη έκανα εκ των έσω το μάθημα τον Κυριακόπουλο, ο οποίος είναι αγαπητός, ιδιαίτερος και κάποια στιγμή αν θα ασχοληθεί έχει πάρα πολλές ικανότητες και σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα παιδί έξυπνο με γνώσεις και ήταν στην ομάδα 4-5 χρόνια, επομένως ήξερε τη φιλοσοφία μου. Mm-hmm. Και τον έπεισα να με βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι γιατί δεν βρίσκαμε λύση. Ναι. Δηλαδή πήγαμε, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις εκ των έσω. Ναι. Γυμναστή που είναι μια ιδιαίτερη, τέλος πάντων, θέση, δεν έχουμε βρει. Και είναι ντεζαβαντάζ αυτό για την ομάδα. Σωστό. Μπορεί μέχρι τώρα να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε τραυματισμούς που οφείλεται βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο... σημαντικό παράγοντα παίζει η παρουσία του Λεωνιδάκη, του Χρήστου, του φυσιοθεραπευτή, με το οποίο κουβεντιάζουμε πάρα πολύ, βλέπουμε τα παιδιά, κουβεντιάζουμε τα παιδιά, προλαβαίνουμε καταστάσεις. Γι' αυτό δόξα τω Θεώ ακόμα δεν έχουμε ούτε ένα θελαστικό τραύμα, ενώ άλλες ομάδες της ΓΑΜΑ ταλαιπωρούνται ήδη πάρα πολύ. Εμείς δεν έχουμε ούτε ένα τραυματισμό από θελαστικό πρόβλημα. Έχουμε κάτι μικροπροβλήματα, από χτυπήματα δηλαδή, τα μικροπροβλήματα που έχουμε. Ναι. Το πιστώνεται δηλαδή αυτό ο Χρήστος. Σημαντική δουλειά του. Αλλά παιχνίδι με παιχνίδι κάνουμε και εμείς τον απολογισμό μας. Βαδίζουμε σωστά. Όσο μπορούμε και έχουμε μεγάλη διάρκεια αγωνιστική που δόξα τω Θεώ τα έχουμε καταφέρει, λέμε ωραία, κάτι έχουμε κάνει καλά. Ναι. Κοιτάξτε. Σίγουρα όμως. Όπως και να το κάνετε. Όπως και να το κάνετε αυτό, και το γνωρίζεις πολύ καλά εσύ που έχεις ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο στο Ρέθυμνο, σίγουρα η φετινή χρονιά για το Ρεθυμνιακό είναι που πρέπει να δείξεις στον κόσμο και στο Ρέθυμνο τις ικανότητες της στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πιστεύω ότι επειδή όλοι είναι λίγο δύσπιστοι από ποια άποψη, ότι τους λέει ναι, θα βάλω εγώ μια χορηγία, θα πάω να βοηθήσω το Ρεθυμνιακό, αλλά τι να κάνω και άμα πέσουν και άμα κάνουν και άμα δείξουν. Πιστεύω ότι όλο αυτό που κάνετε φέτος είναι ένα τεστ προς τον κόσμο, ούτως ώστε να καταλάβει ο κόσμος τι έχετε κάνει και τι έχετε δουλέψει. Κανένας δεν είναι δίπλα σου να βλέπει τι κάνεις. Χρειάζεται να το αποδείξεις μέσα στη χρονιά. Και ευελπιστώ ότι από του χρόνου και φέτος όσοι μπορέσουν, γιατί το έχουν αποδείξει ήδη, ότι δεν είναι και ο σάκος του μπόξ της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αντιθέτως, είναι και άτυχος, ας το πούμε έτσι. Όλος ο κόσμος του Ρεθύμνου και επιχειρηματίες ακόμα, καθώς γνωρίζω ότι έχετε μπει στη διαδικασία και αυτή να ανεβρέσει χορηγό, να βοηθήσουν την ομάδα και τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Θα γυρίσει λοιπόν ο κόσμος του Ρεθύμνου προς εσάς. Έτσι, όπως έχει βοηθήσει τόσα χρόνια την Επισκοπή, κοίτα, έχει βοηθήσει τις άλλες ομάδες γύρω-γύρω, να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία να είναι πρότυπο για το Ρέθυμνο, να προβάλλεται το Ρέθυμνο από αυτήν την ομάδα, το μέσα Ρέθυμνο, όχι ότι δεν προβάλλεται από την Επισκοπή και από τις άλλες ομάδες, απλά σαν πόλη του Ρεθύμνου. Να έχουμε μια ομάδα η οποία θα λέμε: ω, την Κυριακή παίζει ο Ρεθυμνιακός, δεν πάω πουθενά, θα πάω να δω το μάτς. Έτσι. Θέλει το χρόνο του όλο αυτό. Ο κόσμος του Ρεθύμνου, ναι, έχει αντιμετωπίσει, και εσύ τα θυμάσαι πολύ καλά, πιο μικρός σε ηλικίες, έχει αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις πάνω στο ποδόσφαιρο. Εκεί που βλέπαμε 5 και 6 χιλιάδες κόσμο μέσα στη Σοχώρα, γιατί και εγώ ήμουν πολύ μικρός, αλλά το θυμάμαι την εικόνα.
να γεμίζει μια σου χώρα με 5-6 χιλιάδες κόσμος, αυτός ο κόσμος δεν έχει χαθεί. Υπάρχει. Και υπάρχουν και γενιές τους μετά. Που πιστεύω ότι όλες αυτές οι γενιές θα βοηθήσουν τον σύγχρονο, τη σύγχρονη αυτό που εμείς θέλουμε σαν ομός και πρέπει να το παρακαλάμε και να ευελπιστούμε για να το βοηθήσουμε είναι η Επισκοπή. Ποιος είναι ο στόχος της? Ο πρωταθλητισμός. Να βγει η πρωταθλήτρια. Και όχι μόνο να βγει η πρωταθλήτρια, να ανέβει και κατηγορία. Μα αυτό βοηθάει, είναι. Να έχεις μία ομάδα σε παραπάνω κατηγορία. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει διαφορετικά. Είναι σημαντικό και πρέπει και να το υποστηρίξουμε. Και μετά. Ποιος είναι στην επόμενη κατηγορία? Σήμερα είναι ο Ρυθμιακός. Να υποστηρίξουμε και το Ρυθμιακό. Μεθαύριο ποιος θα είναι? Ο Αστέρας. Να υποστηρίξουμε τον Αστέρα. Ο Άρης. Να τους υποστηρίξουμε. Να είναι ψηλά. Να προσπαθούμε μέσα από το Ρέθυμνο να προάγουμε καλό ποδόσφαιρο. Με αυτό κάνει καλύτερο και εσένα και τους αθλητές και γενικότερα όλους. Και μετά, το πρωτάθλημα που θα αφήσεις πίσω σου, το τοπικό, θα αποκτήσει μεγαλύτερη έγκλη και θα γίνει πιο ανταγωνιστικό, γιατί οι ομάδες θα είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Mm. Και δεν θα είναι αυτό το πράγμα που γίνεται και φέτος. Που θα ξεφύγει, η ψαλίδα θα μεγαλώσει πάρα πολύ μεταξύ των ομάδων. Δεν νομίζω. Εντάξει. Δεν νομίζω. Το πρωτάθλημα φέτος. Για κάποιες ομάδες. Για μένα τουλάχιστον το πρωτάθλημα φέτος θα είναι αυτό που ζητάμε. Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που ζητάμε, αλλά θα είναι πάνω κάτω. Είναι 5-6 ομάδες φέτος. Είναι 5-6 ομάδες οι οποίες πάνε. Πάμε να το πάρουμε. Μετά θα αλλάξει. Κάθε χρόνο, Βασίλη, κάθε χρόνο το βλέπουμε. Εντάξει, πέρσι ξέραμε. Πέρσι τα βλέπαμε. Όλοι τα βλέπαμε. Βλέπαμε μια ΑΕΜ η οποία έχει εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μα τι να το κάνει, άμα είναι. Όσο και να δουλέψει, όσο και να δουλέψει από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν μπορεί να κάνει. Το ιδανικότερο θα είναι αυτό. Αντί να θέλει στο τοπικό του Ρεθύμνου λίγες ομάδες, στο β' τοπικό περισσότερες, ας έχεις 3 ομάδες στη γάμα. Σωστό. Και ας είναι το τοπικό αυτό που. Ας είναι πιο σκληρό το τοπικό. Πιο σκληρό και πιο ανταγωνιστικό για όλους. Να μην υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διαφορές. Όσον αφορά τη συνέχεια, έχεις ένα πολύ δύσκολο μπροστά παιχνίδι με την ομάδα του ΑΟΑΝ στο γήπεδό σου. Νομίζω γενικότερα από αυτά που θυμάμαι και εγώ από πρωτάθλημα ΓΑΜΑ Εθνικής ή Περιφερειακού, όλες οι ομάδες στην έδρα τους θέλουν να κερδίζουν αυτό που δεν μπορούν να κερδίσουν εκτός. Πώς θα προετοιμαστεί κατάλληλα ο Ρεθνιακός για αυτό το παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που νομίζω έχει τους ίδιους στόχους. Έχουν υπάρξει αλλαγές, έχει ένα ρόστερ βέβαια, όπως είπες και εσύ, έχει δαπανίσει κάποια χρήματα παραπάνω. Αλλά νομίζω είναι μια ομάδα που ανέβηκε και αυτή φέτος πρώτη φορά. Οπότε είστε κάπου κοντά σε θέμα σκέψης και στόχων. Στη σκέψη μας ή στη φιλοσοφία που θέλω να περάσω στα παιδιά είναι ότι δεν θα επιλέξουμε ένα παιχνίδι. Ναι, σωστά. Ότι σε αυτό θα παίξω για να χάσω και, ή θα έχω ρόλο. Δεύτερο ρόλο ή ρόλο αναμονής και ό,τι γίνει. Όχι, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε μια φιλοσοφία και θα πορευτούμε αυτήν σε όλο το πρωτάθλημα ανεξάρτητα ποιος είναι ο αντίπαλος. Παίξαμε με τον Ηρόδοτο στην έδρα του, τον βάλαμε κάποια στιγμή, τον κλείσαμε στο μισό γήπεδο, παλεύαμε για την ισοφάριση. Εδώ πέρα με την Επισκοπή παίξαμε ένα ανοιχτό ποδόσφαιρο, προσπαθήσαμε να κερδίσουμε πράγματα και όχι να περιμένουμε αν θα κερδίσουμε πράγματα. Το ΣΥΝΚΑ ήρθε εδώ, πρώτη αγωνιστική, ναι, πάλι με την ίδια φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία μας δίνει ελπίδα. Γιατί την υποστηρίζουν τα παιδιά, γιατί φαίνεται ότι μας ταιριάζει, γιατί πιστεύουν τα παιδιά ότι έτσι θα πάμε στην επιτυχία, γιατί ακόμα και όταν δεν έρθει το αποτέλεσμα, φεύγουμε γεμάτοι από το γήπεδο. Ναι. Έπαιξα, προσπάθησα. Είναι και η νίκη και η ισοπαλία και η ήττα στο παιχνίδι. Αγωνίστηκα, δεν είχα δεύτερο ρόλο, δεν είχα ρόλο αναμονής, δεν με κρεμάσαν στα δοκάρια μου να παλεύω πως θα γλιτώσω και αν θα βρω μια αντεπίθεση και ό,τι γίνει, όχι. Και με τον Ατσαλένιο προχτές ξεκινήσαμε, χτίζαμε τις επιθέσεις από πίσω, προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις, σίγουρα θα γίνουν λάθη, σίγουρα όλο αυτό χτίζεται, αλλά αν δεν προσπαθήσεις, αν δεν δοκιμάσεις, σωστά. Λάθη δεν θα γίνουν. Τουλάχιστον εμείς θα παίξουμε, θα προσπαθήσουμε, θα διεκδικήσουμε μέσα από τις δικές μας ικανότητες ό,τι μπορούμε και όχι θα τα αφήσουμε όλα στην τύχη ή αν θα είναι ο αντίπαλος στην καλή του μέρα ή θα είναι στην κακή του. Το ίδιο θα γίνει και με τον Άγιο μεθαύριο. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε αυτό που πρεσβεύουμε εμείς
να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ως τώρα μας δίνει ελπίδα, δείχνει ως τώρα ότι είμαστε σε καλό δρόμο, δείχνουν τα παιδιά ότι το έχουν πιστέψει, είναι σημαντικό ότι μπορούμε να παίξουμε, να κερδίσουμε και να κοιτάξουμε οποιαδήποτε ομάδα στα μάτια, ανεξαρτήτου μπάτζετ, ιστορίας. Ωραία. Και βλέψεις που έχει στο πρωτάθλημα. Ωραία. Για κλείσιμο, γιατί περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος και πρέπει να κλείσουμε. Έχει ολοκληρωθεί, ας το πούμε έτσι, κατά ένα μέρος το ρόστερ ή κάτι ψάχνει έτσι, αν βρει μάλλον κάτι εξαιρετικό ο Νίκος Καραδάκης θα το διεκδικήσει για τη συνέχεια? Δεν ψάχνουμε τίποτα. Ωραία. Εάν βρεθεί κάτι εξαιρετικό στα πόδια μας, δεν το γνωρίζω, δεν το περιμένω. Εγώ έχω αυτά τα παιδιά. Οπότε έχεις ολοκληρώσει θεωρητικά μέσα στο μυαλό σου. Με αυτά τα παιδιά θα δουλεύουμε. Ωραία. Αυτά τα παιδιά δείχνουν ότι μπορούν να το υποστηρίξουν. Ήδη έχω ένα ρόστερ 26 παιδιά, 22 ποδοσφαιριστές και 3 θερματοφύλακες, 23 και 3. Ήδη είναι μεγάλο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όποιος δεν είναι 18 δυσανασχετεί. Ναι. Όποιος δεν παίξει δυσανασχετεί. Αλλά είναι μια διαδικασία η οποία είναι δύσκολη, θέλει διαχείριση. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μικρότερο ρόστερ, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να κερδίσουμε αυτά που θέλουμε. Και από τη στιγμή που τα παιδιά δείχνουν ότι μπορούν να το υποστηρίξουν, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ψάχνουν για κάτι. Ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι το σημαντικότερο που λέμε πάντα είναι η υγεία και σε εσένα αλλά και στους αθλητές του Ερυθνιακού, για να διεκδικήσουν τους στόχους που έχουν βάλει. Μακάρι. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα έρθει ο κόσμος που λέμε, και ελπίζω να βοηθήσει και ο κόσμος, γιατί χρειάζεται σε μερικά μάτσα ειδικά. Νομίζω ο κόσμος δίνει το κάτι παραπάνω. Ωραία. Εγώ για, να διεκδικήσει η ομάδα του Ερυθνιακού τη σωτηρία σίγουρα, που είναι ο στόχος ο πρώτος, και συνέχεια όσο πιο ψηλά γίνεται. Εγώ θέλω για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Ναι. Είναι ότι ο στόχος μας είναι μια αξιοπρεπή πορεία. Και μέσα από την αξιοπρεπή πορεία να κερδίσουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε. Και για να αυτή τη στιγμή αυτός ο Ερυθμιακός να παρουσιάζει μια καλή εικόνα, έχουν μοχθεί σε ανθρώποι. Έχουν γίνει προσπάθειες, ατελείωτες ώρες κουβέντας, ατελείωτες ώρες ψαξίματος, γιατί ήταν μια καινούργια κατηγορία και κάθε μέρα βλέπουμε ότι χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Ναι. Και σε οργανωτικό επίπεδο και στα παιχνίδια είναι όλη η διαδικασία διαφορετική. Δελτία, παράγοντες, δεν μπαίνει όποιος θέλει στο γήπεδο, δεν βγαίνει όποιος θέλει, δεν κάνουν βόλτες όποιος γουστάρει, δεν μπαίνει, βγαίνει. Είναι όλα αυστηρά. Ό,τι λάθος κάνεις επιφέρει πρόστιμο και πρέπει να είμαστε πάλι πάρα πολύ προσεκτικοί. Θέλω να πω ότι ο Νίκος Ογκούντζος κάνει πάρα πολύ δουλειά και έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την καλή εικόνα της ομάδας. Δεν είναι αρνητικό, είναι θετικό. Θέλω να πω ότι ο Τάσος Τεριζόγλου, που εκτελεί χρέη υπευθύνου δημοσίων σχέσεων, έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στο γραφειοκρατικό κομμάτι και σε όλο αυτό το οργανωτικό που είναι πάνω από το αγωνιστικό επίπεδο, και ότι χωρίς κάποιους ανθρώπους κοντά που να γνωρίζουν οργανωτικά πράγματα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο όμως έχει και την ομορφιά του, Νίκο. Έχει την ομορφιά του. Σε αυτά που είπες πριν για το θέμα κανόνων, αυτή είναι η ομορφιά του. Να ξεφύγεις λίγο από το τοπικό και από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι είναι όλα διαφορετικά. Να, είναι πολύ ωραίο. Είναι ένα ποδόσφαιρο, μια κατηγορία παραπάνω. Είναι όλα διαφορετικά. Δεν γίνεται, συγγνώμη που μακρηγορώ, η διαιτησία στην ώρα της στο γήπεδο. Οι παίκτες στην ώρα του στο γήπεδο. Οι πόρτες κλειδώνουν τέλος. Η κάμερα στο γήπεδο. Παρατηρητές. Ποιοι είστε εδώ, ποιοι είστε εκεί, γράφετε ταυτότητες. Δεν κάνει βόλτες όποιος θέλει. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν κανόνες, υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, και πρέπει να προσπαθήσουμε στην κατηγορία να μείνουμε εμείς, να ανεβάσουμε δύο ομάδες από το ρέθυμνο του χρόνου, η Επισκοπή να πάρει το πρωτάθλημα και να διεκδικήσει μια παραπάνω κατηγορία. Αξίζουμε, πρέπει, θέλουμε βοήθεια από τον κόσμο, εννοείται από τις επιχειρηματίες, που είναι ένα άλλο κομμάτι που εγώ εμένα δεν με αφορά. Αλλά αν δεν το υποστηρίξουμε όλο αυτό, απλά θα κακομοιριάζουμε. Σωστά. Δεν έχουμε μια ομάδα και όλα αυτά. Σωστά. Τα γνωστά. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στην ομάδα και καλή επιτυχία και για το παιχνίδι τη Κυριακή με την ομάδα του ΑΟΑΝ. Θα τα ξαναπούμε με τον coach Καραδάκη.
Εννοείται, πάντα τα ξαναλέμε. Θα επιλέξουμε το καραμπινάτο μάτς που θα πάρει. Ένα δυνατό μάτς που θα πάρει. Εντάξει. Να τα ξαναπούμε. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.